Υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια της περιφέρειας Κρήτης μέσα από τουριστικές εκθέσεις, οι οποίες βέβαια έχουν ξεκινήσει με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τελευταίο παράδειγμα, η τουριστική έκθεση στο Ελσίνκι, όπου επιχειρείται ένα ευρύ κάλεσμα αγορών όπως η Νορβηγία, η Δανία, η Σουηδία και τουριστών από τις συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να επισκεφθούν το ερχόμενο καλοκαίρι την Κρήτη. Θέλω να πάμε στο Ρέθυμνο, θέλω να πάμε στην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού, την κυρία Πέπη Μπυρλυράκη. Έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας, κυρία Μπυρλυράκη. Την καλησπέρα και από το Ρέθυμνο, και μια που είχαμε τον κύριο Λέκτα, να πω ότι εδώ στο Ρέθυμνο συνεχίζονται οι θαλάσσιες βόλτες. Συνεχίζονται τα μπάνια, ο καιρός είναι υπέροχος, ετοιμαζόμαστε για καρναβάλι. Τίποτα. Και πάνω απ' όλα για την επόμενη σεζόν. Έτοιμοι για μπάνιο το βράδυ είστε, για βραδινό μπάνιο, με αυτό το φόντο από πίσω, κυρία Μπυρλυράκη, ιδανικό νομίζω. Νομίζω ναι, είναι τροπική η ατμόσφαιρα εδώ στο Ρέθυμνο τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και οι νύχτες. Μπορεί να έχει λίγη δροσιά, αλλά είναι σίγουρα πολύ, πολύ όμορφος καιρός για διακοπές. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ρεαλιστικός είναι ο σχεδιασμός που έχει να κάνει με αυτό το κάλεσμα σε σκανδιναβικές χώρες. Κυρίως οι Σκανδιναβοί διαχρονικά, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, προτίμησαν τη Δυτική Κρήτη. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι αυτό το κάλεσμα αγγίζει όλη την περιφέρεια Κρήτης μέχρι και την Ιεράπετρα, μέχρι και τη Σιτία. Είναι ρεαλιστικός ο σχεδιασμός? Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές τις αγορές? Κατά τη γνώμη μου, ναι, μπορούμε να βασιστούμε. Οι Σκανδιναβοί υπήρξαν από τις αρχές σχεδόν του τουρισμού στην Κρήτη μας, από τη δεκαετία του 70 και του 80, ήταν πιστοί πελάτες μας και μάλιστα πολύ μεγάλο μέρος αυτών επαναλαμβανόμενοι. Πρέπει να σας πω ότι στο Ρέθυμνο το πρώτο τσάρτερ με οργανωμένο τουρισμό ήταν από Δανούς. Και ο πρώτος tour operator που ακούμπησε την αγορά του Ρεθύμνου ήταν ο δανέζικος οργανισμός Caravan και αμέσως μετά το Vingresor, για αυτούς που ξέρουν από τη σκανδιναβική αγορά. Τα Χανιά ήταν λίγο αργότερα και ικανοποίησαν περισσότερο τις προτιμήσεις των Σκανδιναβών, γιατί οι Σκανδιναβοί, ξέρετε, ταξιδεύουν με οικογένειες ως επιτοπλίστων, και οι οικογένειες χρειάζονται διαμερίσματα. Το στυλ λοιπόν της ξενοδοχείας στα Χανιά τους άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό και με το αεροδρόμιο φυσικά ο συνδυασμός ήταν πολύ καλό για πολλά χρόνια, δεκαετίες στα Χανιά, ο πρώτος προορισμός πάνω στην Κρήτη. Σιγά σιγά όμως, έχοντας επενδύσει και στην Ιεράπετρα και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως ξέρουμε, με ξενοδοχεία δικά τους κάποιοι σκανδιναβικοί οργανισμοί, έδειχναν ότι αυτό που θέλουν είναι να υπάρξει μία σταθερότητα στη συνεργασία μεταξύ των Κρητών ξενοδόχων της κρητικής αγοράς και της Σκανδιναβίας. Έχω την εντύπωση από ό,τι συζητάμε και μελετάμε και εμείς από εδώ, σαν Δήμος και Γραφείο Τουρισμού, ότι η ώρα είναι να εδραιωθούν οι Σκανδιναβοί σε ολόκληρη την Κρήτη και να εξαπλωθούν εκτός από τα Χανιά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Δεν μιλάμε για Καστέλη, διότι το Καστέλη σίγουρα θα το καταφέρει αυτό το νέο μας αεροδρόμιο, αλλά σίγουρα μιλάμε από τώρα, έχοντας μάλιστα το μεγάλο τουριστικό οργανισμό Apollo και άλλους μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς της Σκανδιναβίας, να λέει ότι ενδιαφέρονται και για επέκταση της τουριστικής σεζόν. Και ξέρουμε ότι η Σκανδιναβία αυτό μπορούν να το τηρήσουν. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το Ρέθυμνο, πού θα βασιστεί το 2023, σε ποιες αγορές, τι επαφές έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται κάποιες από αυτές σε εξέλιξη? Το Ρέθυμνο έχει καταθέσει ένα marketing plan, το οποίο μάλιστα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νεό προς έγκριση, το οποίο απλώνεται σε όλες τις αγορές που αυτή τη στιγμή μπορούν να μας δώσουν μια καλή συνεργασία. Όπως κάναμε τις τελευταίες δεκαετίες, προσπαθούμε να ανοίξουμε νέες αγορές κάθε χρόνο, διατηρώντας και τις ήδη υπάρχουσες αγορές, τους κλασικούς πελάτες της Κρήτης μας, όπως είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Σκανδιναβοί και οι κάτω χώρες. Οι Ολλανδοί, όπως ξέρετε, από τις τελευταίες εκθέσεις πάνε πάρα πολύ καλά σε κρατήσεις. Και αυτό που έχουμε κάνει μεγάλο άνοιγμα τα τελευταία χρόνια είναι στην Αμερική. Επί σειρά ετών επισκεπτόμαστε την Αμερική και μάλιστα
σχεδιάζουμε και μαζί με τα Χανιά τον επόμενο Μάιο, σε συνεργασία με το ΝΕΟΤ Αμερικής και Καναδά, μάλιστα, να έχουμε επισκέπτες που θα μας βοηθήσουν. Είναι travel agents, τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι, σε ταξίδια που θα είναι να γνωρίσουν την Κρήτη και να αρχίσουμε μια συνεχή ροή συνεργασίας με Αμερική και Καναδά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Μπιλιράκη. Καλή βραδιά. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε και το καρναβάλι μπροστά μας. Έχουμε ζωντανές συνδέσεις μέσα στο Φλεβάρι. Να είστε καλά.